Πανομολογουμένως ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, πόσο μάλλον ενός νέου άντρα, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του στα σύνορα μάλιστα της πατρίδας μας, αποτελεί ένα τραγικό γεγονός το οποίο τη συνείδηση κανενός δεν μπορεί να την αφήσει ανεπηρέαστη. Ζήτημα τιμής για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου να συμβάλλουν στη διερεύνηση των λεπτομεριών των συνθήκων θανάτου του στρατιώτη Μανώλη Τσικνάκη, αλλά μόνο εφόσον δώσει εντολή ο εισαγγελέας στρατοδικείου Αθηνών, τόνισε πως είναι από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, Μανώλη Σιντιχάκη. Ο ρόλος μας σήμερα δεν είναι ούτε να υποκαταστήσουμε τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές, πόσο δε μάλλον την στρατιωτική, την ιατροδικαστική υπηρεσία ή ακόμα και την ελληνική αστυνομία. Το θέμα έφτασε για πρώτη φορά στη Βουλή μέσω της ερώτησης Σιντιχάκη, αφού σήμερα, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, τα στοιχεία που έχουν προκύψει δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης πως η υπόθεση που έχει τεθεί στο αρχείο πρέπει να ανοίξει ξανά. Ωστόσο, οι αιτήσεις της οικογένειας περί ανάσυρσης της δικογραφίας από το αρχείο απορρίφθηκαν με ένα απλό έγγραφο, δίχως καν αριθμό πρωτοκόλλου, με την αιτιολογία ότι δεν επικαλούνται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία και ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί. Εγείρονται ερωτηματικά, κύριε Υπουργέ. Αυτό θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Εφόσον αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη, γιατί νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία και απαιτούνται κάποιες διοικητικές πράξεις από πλευράς Υπουργείου, τότε είναι πρόδειλο ότι θα παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια προς τις ανακριτικές αρχές, προς τη δικαιοσύνη, ακόμα και προς την οικογένεια, προκειμένου να υπάρξει αυτή η διαβλέπευση. Η απάντηση Κεφαλογιάννη δεν φαίνεται να ικανοποιεί την οικογένεια Τσικνάκη, που αναζητά την αλήθεια. Ως οικογένεια, θα περιμέναμε την παρουσία του ίδιου του Υπουργού Νίκου Δένδια στη χθεσινή ερώτηση και αναμένουμε δέσμευση ότι θα συνδράμει το αρμόδιο Υπουργείο να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο. Οι νομικές μας κινήσεις συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό και είμαστε εν αναμονή της απάντησης της μήνυσης που έγινε κατά παντός υπευθύνου. Ο στρατιώτης Μανώλης Τσικνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Ιουνίου του 2018 στο φυλάκιο της ακριτικής νήσου Ρο, όπου και υπηρετούσε τη θητεία του. Η πατρίδα μετά από 3,5 μήνες μας τον έστειλε πίσω σκοτωμένο. Και έχουμε χρέος στη μνήμη του και η πατρίδα μου και εμείς, η διερεύνηση να προχωρήσει, να γίνει το αυτονόητο για τη μνήμη του. Και μπορεί ο στρατός γρήγορα να απέδωσε το θάνατό του σε αυτοχειρία, όμως η οικογένεια δεν πίστεψε ποτέ αυτή την εκδοχή και από εκείνη τη μέρα παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις για να βρουν την αλήθεια. Θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. 6 χρόνια μετά, τα στοιχεία της ιατροδικαστού και του εμπειρογνώμονα που διόρισε η οικογένεια, αλλά και οι μαρτυρίες που πρόσφατα καταγράφηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, δείχνουν πως πρόκειται για ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία. Και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη η υπόθεση να ανοίξει ξανά και να διερευνηθεί, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία. Μόλις δεν αυτοκτόνησε. Δεν θα το έκανε, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου. Είναι ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία. Πυροβολήθηκε με μικρό όπλο και όχι με τον ατόμικο όπλισμό. Δεν χρησιμοποιούσε το δεξιοχέρι, ήταν αριστερόχειρας. Ένας αριστερόχειρας να χτυπηθεί, να αυτοπυροβοληθεί στην δεξιά ζυγωματική χώρα, στο μάγουλο, με ένα μακρύκανο πολεμικό τουφέκι, είναι απίθανο έως και ακατόρθωτο.